Ξεκίνησε πάλι η Διεθνής Θεσσαλονίκης. Μπορεί σε ένα κλίμα που μην χαροποιεί όλους, αλλά μπορούμε την επιχειρηματικότητα να την αποκόψουμε από την πολιτική, να καταλάβουμε ότι πράγματα συμβαίνουν πάρα πολλά, αλλά η ζωή θα πρέπει να συνεχιστεί και να έχουμε δυνάμεις γι' αυτό. Η Revival βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα συνεχόμενα. Τη βλέπουμε θετικά. Ήδη μετά την επένδυσή μας στο τεχνολογικό hub με την Cactus Web, που θα σας πει και ο Σταμάτης σε λίγο, έχουμε προχωρήσει γιατί βλέπουμε μια τεράστια δυναμική τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά πολύ ιδιαίτερα στο συμβουλευτικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν πολλά αναπτυξιακά προγράμματα, μεγάλα ψηφιακά εργαλεία. Έχουμε δει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, το RRF, έχει πάρει μεγάλη πνοή τελικά και βλέπουμε και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι αρχικά δεν το άγγιζαν, να κατανοούν ότι είναι πάρα πολύ απλό η διαδικασία. Μπορούμε πολύ εύκολα να δομήσουμε κάθε επιχείρηση να μπορεί να πάρει πόρους και να μπορεί πραγματικά να αποδείξει την επιχειρηματική της δραστηριότητα παντού. Η Βόρεια Ελλάδα πάντα για μας ήταν μια περιοχή η οποία την κοιτάγαμε με δέουσα προσοχή και μάλιστα βλέπουμε τώρα πια ότι οι προσδοκίες μας εκπληρώνονται, προχωράνε πάρα πολύ δυνατά και υπάρχουν και οι δυνατότητες μετεξέλιξης. Το τεχνολογικό hub στη Θεσσαλονίκη ήδη έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες και έχουμε πελάτες στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι ασχολούνται τόσο με το AI, αλλά έχουμε αναπνίξει τις οικονομικές δραστηριότητες βασισμένες στο BI με τα online αποτελέσματα τα οποία δίνουμε και υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό συνεχίζεται και για να μπορέσει να έχει μια συνέχεια δυναμική, έχουμε και τη συνέχειά μας με την Κουμπαράς και τον Θοδωρή τον Γκρίντα, ο οποίος είτε συνεχίζει τη διαδοχή σε επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε μπορούμε να είμαστε σύμβουλοι για το χρηματιστήριο και να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Πραγματικά παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε δίπλα στον ελληνικό επιχειρηματία τα τελευταία 20 χρόνια με πολύ μεγάλη δυναμική και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε όχι μόνο στο αναπτυξιακό κομμάτι με χρηματοδοτήσεις, αλλά ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των soft skills στις εταιρείες για να μπορέσουμε να δομήσουμε διαδικασίες και την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.